In gewisser Hinsicht vor. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κατά κάποιο τρόπο χαίρομαι που βρίσκομαι στο χώρο αυτό σήμερα και τυχαίνει να βρίσκομαι στην Αθήνα μαζί με την αντιπροσωπεία του Ομοσπονδιακού Προέδρου. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα κατά την οποία θυμόμαστε το 1944 όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα. Και αναμφίβολα αυτή είναι μια μέρα πολύ σημαντική για κάθε Αθηναία και κάθε Αθηναίο, διότι είναι η μέρα που απελευθερώθηκε από τα δεσμά της ναζιστικής δικτατορίας και που δόθηκε ένα τέλος σε αυτό το καθεστώς. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι εγώ είμαι Γερμανός και εσείς είστε Έλληνες και ωστόσο όλοι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Και νομίζω ότι η δική μου βιογραφία δεν είναι τόσο χαρακτηριστική, δεν είναι η τυπική βιογραφία, διότι κάποια μέλη από την οικογένειά μου πέθαναν στο Auschwitz. Άλλη, η προγιαγιά μου χρειάστηκε να φύγει για τη Γαλλία για να σωθεί. Και οι δύο γονείς μου επίσης αποτέλεσαν θύματα διώξεων από το ναζιστικό καθεστώς. Θυμάμαι ότι ως παιδί πάντα όλα τα άλλα παιδιά περηφανεύονταν για τα κατορθώματα των γονιών τους στη Wehrmacht και εγώ δεν είχα τόσο πολλά πράγματα να πω. Όμως στην ουσία οι γονείς οι δικοί μου είχαν πολύ περισσότερα να πούνε, απλώς οι άλλοι γονείς ήταν η πλειοψηφία. Βλέπουμε τώρα στη σημερινή εποχή να ξανασηκώνει το κεφάλι του ο φασισμός. Βλέπουμε χώρες να θέλουν να επιστρέψουν στα εθνικά τους σύνορα, να κλείσουν τα εθνικά τους σύνορα, αυτό που ο Τραμπ ονομάζει εθνικό εγωισμό. Και κάτι αντίστοιχο έχουμε και στην Ελλάδα με την Χρυσή Αυγή, όπου είχα και την ευκαιρία να επισκεφτώ το χώρο που βρίσκεται, όπου γίνεται η δίκη κατά της Χρυσής Αυγής. Ελπίζω ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, η δίκη αυτή, και θα καταδικαστεί ως μια εγκληματική οργάνωση. Γιατί θεωρώ ότι τις πολιτικές πεποιθήσεις δεν μπορούμε να τις διώκουμε, αλλά όταν οι πολιτικές πεποιθήσεις συμβαδίζουν και με εγκλήματα κατά ανθρώπων, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξαλείψουμε, θα πρέπει να το καταδικάσουμε. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι για όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει οι Γερμανοί, αισθάνομαι πραγματικά ντροπή. Και λέω και τονίζω ότι όλα αυτά τα εγκλήματα δεν έγιναν στο όνομα της Γερμανίας. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Έγιναν από Γερμανούς και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι επιτέλους πράγματα τα οποία πρέπει να διαλευκανθούν, να ξεκαθαριστούν και αναφέρομαι εδώ στο θέμα των επανορθώσεων, των αποζημιώσεων και του αναγκαστικού δανείου. Εγώ από την πλευρά μου δεσμεύομαι να ασκήσω πιέσεις στη γερμανική κυβέρνηση προκειμένου επιτέλους να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το θέμα.